την έγκρισή του για τη λειτουργία των σχολικών γευμάτων σε 30 δημοτικά του Βόλου και της Περιφέρειας για τη σχολική χρονιά 2022-2023, έδωσε ο ΠΕΚΑ του Υπουργείου Εργασίας. Για το θέμα τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ομό Μαγνησίας κ. Πολύζος, επισημένοντας χαρακτηριστικά τα εξής. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τα σχολικά γεύματα αναφορικά με την καινούργια σχολική χρονιά. Όμως είδαμε ένα δημοσίευμα του ΟΠΕΚΑ που λέει ότι εγκρίθηκαν τα σχολικά γεύματα για το νέο σχολικό έτος για 30 σχολικές μονάδες του Ομού Μαγνησίας. Να υποστηρίξουν περίπου 3.000 μαθητές. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα ξεκινήσουν κανονικά τα γεύματα, χωρίς προβλήματα, ούτως ώστε να υποστηριχτούν οι οικονομικά ασθενείς οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη αυτό το γεύμα. Πέρα από αυτό όμως, είναι και ένας τρόπος ούτως ώστε να προάγουμε τη σωστή διατροφή στους μικρούς μαθητές. Ο Δήμος Βόλου πάντως ήταν ανάμεσα στους 7 Δήμους πανελλαδικά που τα σχολικά γεύματα άρχισαν στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι τα σχολικά γεύματα έχουν και κοινωνική σημασία, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και τα συγκεκριμένα γεύματα δίνουν μια σημαντική λύση στην ανάγκη του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, είναι γεύματα που εμπεριέχουν το στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, απαραίτητα για την ανάπτυξη του οργανισμού ενός παιδιού.